ορίστε, είσαι έτοιμη. Α, ευχαριστώ, Λάιλα. Ένα! 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 Σάνι, είναι η ατάκα σου. Είσαι σίγουρη πως θέλεις να το κάνεις αυτό? Ναι, σκέψου το όπλο σαν ένα πείραμα φυσικής. Τώρα πάμε. Εντάξει, αν είναι για την επιστήμη... Πολύ! Είναι ο κύριος Κουίντνακ. Φύγε από εκεί! Να χτυπήσεις το κουδούνι και να το σκάσεις. Την επόμενη φορά που θα δω τους γονείς σου, θα τους πω πόσο αγενής είσαι, νεαρή μου. Γρήγορα! Έχω μία λαχτάρα για roller coaster και μπορεί να γιατρευτεί μόνο αν ανέβω στο Whopper Whirler. Νομίζω πως το πραγματικό θα είναι πιο ασφαλές. Χωρίς παρεξήγηση, Πόλη. Ναι. Μάλλον το σχεδίο μου θέλει λίγη δουλίτσα. Έτοιμη να ετοιμαστείς? Ναι. Μείνει δύναμη! Ω, Πόπο! Μια ντουλάπα δωμάτιο! Ένα αντιανεμικό χτένισμα που να αντέχει και στην ταχύτητα έρχεται, σαν ή όχι! Το lip gloss φρούτου είναι τεράστιο λάθος. Θες να μπει ένα τεράστιο έντομο στο στόμα σου την ώρα που ουρλιάζεις δυνατά καθώς πέφτεις από την κορυφή του Whopper Whirler? Είπες έντομο και κραυγές και να πέφτω. Όχι, ευχαριστώ. Το πιστεύετε πως ο κύριος Κουίντνανκ πιστεύει πως είμαι αγενής? Το ξέρω πως η γιαγιά είπε πως πρέπει να χρησιμοποιώ το μενταγιόν για να βοηθά, αλλά δεν είπε πως δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε και λίγο. Α, μάλλον ο κύριος Κουίντ δεν θέλει να διασκεδάζει, όπως εκείνη τη φορά με τη γάτα της Σάνι. Το καπέλο μου! Και θυμάστε εκείνη τη φορά. Συγγνώμη, η μπάλα μου έπεσε εδώ κάτω. Πολύ! Και ποιος μπορεί να ξεχάσει? Προσοχή! Περνάω! Πολύ πάκε! Και όλες τις άλλες φορές που καταλήξαμε να πέφτουμε πάνω στον κύριο Κουίντ. Δεν είναι και πως μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά στο σπίτι του. Σε ποιον αρέσει? Είναι σαν στοιχειωμένο. Αλλά είναι σαν κάθε φορά που χρησιμοποιώ το μενταγιόν. Πόλη! Είσαι εκεί μέσα! Συνέγερε μας, μεγάλο αδερφού, ακίνητες! Όχι, τρέξτε! Τι κάνετε? Καθόμαστε στην ντουλάπα. Περίεργο. Η μαμά είπε να σας πάω στο Wacky World. Βασικά, Πιρς, έχουμε τρόπο να πάμε. Άντε καλά, δεν με νοιάζει. Υπάρχουν περίπου 473 λόγοι που αυτό είναι ανασφαλές, παράλογο και ίσως και παράνομο. Έλα, Σάνι, απόλαυσε τη βόλτα. Thank you.
Hey, αυτή δεν είναι η αδερφή σου? Ναι, πώς ήρθε? Καλύτερο γρήγορο άγριο ρόλερ κόστερ στην Ήπειρο! Τι είπες, Τζίτζι? Ζωάκι! Είπα, ναι, Πολύ Πόκετ! Το ήξερα πως δεν θα έχανε τα εγγένεια αυτού του ρόλερ κόστερ. Οι κραυγές, οι βουτιές, τα έντομα χαστόμα. Αλλά τουλάχιστον σήμερα το μεδαλιόν θα γίνει δικό μου. Ναι, και μετά θα τους μικρύνουμε όλους στο Λίτλστον και... Σταμάτα, Γκουέν! Δεν γίνεται η ίδια μου η εγγονή να καταστρέψει το μυστικό μας σχέδιο. Τώρα, κάτσε πίσω από αυτό, άμα δεν ξέρει πως είμαστε εδώ. Έχουμε υπέρ μας το στοιχείο της έκπληξης! Λατρεύω τις εκπλήξεις! Τρία, παρακαλώ! Πρέπει να είσαι τόσο ψηλή για να ανέβεις! Μα είμαι σχεδόν... Μην ανησυχείς, θα μπορέσεις να ανέβεις! Αφού πρώτα μπεις στην ανάπτυξη! Τώρα κάνε την άκρη να ανέβουν όσοι μπορούν! Θα έπρεπε να ντρέπεσαι πολύ, κύριε! Επειδή χάλασε τη μέρα μας. Α, όχι. Επειδή φοράει το ίδιο ρούχο με κάτι άλλους ανθρώπους εδώ. Αυτή είναι στολή. Oh. Hey, Πόλη! Ίσως είσαι αρκετά ψηλή για τα συγκρόμενα για μωρά. Καλά να περάσεις αυτό θα μπεις εδώ. Αχ, θα αναστενάξω. Φαίνεται πως η λαχτάρα μου για ρόλερ κόστερ δεν θα γιατρευτεί. Δεν πειράζει, Λάιλα. Μπορεί να μην ανέβουμε σε αυτό το Whopper Wheeler. Τζίνι, σκάναρε το roller coaster. Θα ανέβουμε στο δικό μας. Δεν θέλω να σχαλάσω το κέφι, αλλά το τελευταίο roller coaster που έφτιαξες ήταν αποτυχία. Αυτό εδώ θα είναι ένα ακριβές και σε μίνι μέγεθος αντίγραφο του Whopper Wheeler. Τόσο ασφαλές όσο το πραγματικό. Το σκανάρισμα ολοκληρώθηκε. Τζίνι, στείλε το roller coaster στο 3D εκτυπωτή. Ερχόμαστε σύντομα. Όπως επιθυμείς, Πόλη. Τζίτζι, να η Πόλη! Το μενταγιόν θα γίνει δικό μου. Δείτε, η μασκό του Wagger! Χτυπήστε τον! Σταματήστε! Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Το αντίγραφο του Whopper Wheeler είναι έτοιμο. Μείνει δύναμη! Ίσως εγώ να βλέπω μόνο. Σάνι, τραγούδησε σε ένα πλοίο γεμάτο ανθρώπους και σταμάτησε στο σατανικό σχέδιο της Γκριζέλ να μικρύνει όλο το Λίτλτον. Αυτό το roller coaster δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό. Μάλλον έχεις δίκιο. Θα είναι μια χαρά. Απολύτως ασφαλές. Τι κάνεις? Πρέπει να είμαι πολύ στη λάτη. Ξέρεις, αν αυτό είναι το τέλος και πρέπει να με ξεκολλήσουν από τον τοίχο της πόλη. Θέλω να είμαι όμορφη. Λάιλα! Όλα καλά. Α, δεν ήταν κι άσχημο. Ας το ξανακάνουμε. Αυτή η μικρή Pocket μένει κάπου εδώ γύρω. Σε 30 μέτρα φτάνετε στον προορισμό. Ακολουθήστε τη διαδρομή. Είμαι στη διαδρομή. Ακολουθήστε τη διαδρομή. Α, πού? Ακολουθήστε τη διαδρομή. Α, άχρηστη τεχνολογία. Πόπο, στοιχειωμένο σπίτι. Ίσως ζει εκεί η πόλη και τα φαντάσματα της έδωσαν τη δύναμη να μικραίνει. Μη λες ανοησίες. Ξέρεις πως η πόλη πήρε το μενταγιόν που μικραίνει από τη γιαγιά της. Ω, σωστά.
Τουλάχιστον δεν χρειάζεται να μπούμε στο στοιχειωμένο σπίτι. Πρέπει να είναι ένα από αυτά. Το κεφάλι μου γυρίζει πιο γρήγορα και από ηλεκτρόνια και το στομάχι μου γυρίζει τόσες φορές που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι μέσα-έξω ή έξω-μέσα. Νιώθετε σε ζωντανή! Ξανά! Ξανά! Είναι πιο δυνατός από το σεσουάρ και τα μαλλιά μου δεν τα πάνε καλά με αυτές τις ταχύτητες. Και μιας που το θυμήθηκα, σου είπα για το τούρμπο ισχυτικό ψαλίδι που αγόρασα και τα μαλλιά μου γίνανε έτσι. Καλά, βασικά γίνανε έτσι. Κυρίες μου, δεν μου αρέσει να διακόπτω κουβέντες για τα μαλλιά, αλλά σε λίγο θα γίνουμε πιο ίσχυες και από το τελευταίο χτένισμα. Ω, σωστά. Και πάλι μεγάλο μαντίλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αξεσουάρ μόδας. Καλά, είχε πλάκα όσο κράτησε. Δεν είναι δίκαιο που ο Πίρς θα είναι στο Whopper Wheeler όλη μέρα. Ο Πίρς, το Whopper Wheeler! Πάμε στο Wacky World να τους ειδοποιήσουμε. Έχεις δίκιο. Κάτι κακό μπορεί να συμβεί στο αληθινό Whopper Wheeler. Wow. Για ηρέμησε λίγο. Επειδή έσπασε το δικό μας, δεν σημαίνει πως θα σπάσει και το αληθινό. Ήταν ακριβές αντίγραφο. Με όλα του τα λάθη. Και πάλι μεγάλη. Τζίνι, βρες το λάθος στο roller coaster. Βρέθηκε λάθος. Χαλαρή βίδα στη ράγα 64 γάμα στο τεταρτημόριο κάπα. Πρέπει να τους σώσουμε. Μα γιατί εμείς? Το πάρκο έχει υπεύθυνο ασφαλείας που η δουλειά του είναι τα πάντα να είναι ασφαλή. Η γιαγιά είπε πως το μενταγιόν θα μου έδειχνε τρόπους να βοηθώ. Αυτό είναι. Μίνι δύναμη! Όχι τηλέφωνο, όχι GPS, όχι χάρτης. Πώς θα βρούμε την μπόκετ και το μενταγιόν? Εγγονούλα μου, το να κάνεις ήχους μίνι αμαξιού δεν βοηθάει καθόλου να βρούμε την πόλη. Δεν κάνω εγώ ήχους μίνι αμαξιού. Ένα μίνι αμάξι κάνει ήχους μίνι αμαξιού. Η Γκρίζελ Γκράντε! Πρέπει ακόμα να κυνηγάει το μενταγιόν. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέλειο μενταγιόν? Δεν έχουμε χρόνο για αυτές. Πρέπει να σώσουμε το Whopper Wheeler. Δώσε μου το μενταγιόν! Γουέν, φύγε από πάνω μου και πιάστες! Εντάξει. Μας φτάνει! Στοιχειωμένο σπίτι! Σταμάτησε! Πού είναι? Πήγε προς το στοιχειωμένο σπίτι και εγώ δεν πάω κοντά σε στοιχειωμένο σπίτι. Τις ξεφορτωθήκαμε! Wacky World, σου ερχόμαστε! Wacky World, ε! Τότε θα κόψω δρόμο. Τι κάνεις το! Γεια σου, μενταγιόν. Αντίο, πόκετ. Εσείς αποσπάστε την προσοχή της Γκριζέλ. Εγώ θα τους αναγκάσω να κλείσουν το Whopper Wheeler. Θα βγούμε από την κρυψώνα μας τώρα. Αυτή η απέσια κακοντημένη γυναίκα έφυγε. Εκεί. Πρέπει να σταματήσεις το roller coaster. Έχει μια χαλαρή βίδα. Η μόνη με χαλαρή βίδα εδώ είσαι εσύ, μικρή. Αυτό είναι σχέδιο της κοντούλας για να ανέβει όσο εγώ δεν βλέπω. Όχι, μιλάω σοβαρά. Όλο το πράγμα θα καταρρεύσει. Λες και θα πιστέψω πως ένα παιδί ξέρει πιο πολλά για roller coaster από μένα. Τώρα δίνε του, μικρή, γιατί θα φωνάξω την ασφάλεια. Πού
Πού πήγαν αυτά τα παλιόπαιδα? Τώρα! Έχει γεύση λίμνης και βάλτου. Έλα, γιαγιά, σήκωσέ το! Θέλω να καλέσεις το Wacky World και να τους πεις πως κάτι συμβαίνει με το roller coaster. Εμένα δεν με πιστεύουν γιατί είμαι πολύ... Νομίζει πως είμαι πολύ μικρή, αλλά έχει υποτιμήσει πόσο μικρή μπορώ να γίνω. Μείνει δύναμη! Εκεί είναι! Ράγα 64 γάμα, τεταρτημόριο κάπα. Όχι! Σας έπιασα, μικρούλες! Σάνι, γρήγορα! Εδώ μέσα! Δεν θα μπορέσει να μας πιάσει εδώ μέσα. Και γιατί αυτό? Θα σου... Πού είναι η πόλη? Συγγνώμη, η πόλη δεν μπόρεσε να έρθει. Θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει ένα μικρό προβληματάκι να λύσει. Ράιλα! Προβληματάκι? Πρέπει να πάμε στην πόλη πριν από την Γκριζέλ. Έλα, ας πιάσουμε τη μικρή Πόκετ. Αυτό το πράγμα είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να βρούμε το τεταρτημόριο του roller coaster με τη χαλαρή βίδα. Ναι! Πόλη, η Γκριζέλ έρχεται να σε πιάσει! Δεν μπορείς να μου το σκάσεις τώρα, Πόκετ! Κυνηγάμε πεταλούδες! Όχι, είναι εποχή της Πόλη Πόκετ! Πρέπει να πάρουμε το δίχτυ πριν το δίχτυ πιάσει την πόλη! Το βρήκα! Μείνεις έτσι μανικιούρ! Δεν είναι ώρα για νύχια! Ψαλιδάκι! Αν κόψουμε το κάτω μέρος, δεν θα μπορεί να σταματήσει την πόλη που φτιάχνει το roller coaster! Κινούμαστε! Δεν γίνεται! Έρχομαι, Πόλη Πόκετ! Πρέπει να το κόψουμε πιο γρήγορα! Μισό το roller coaster! Όχι! Η Γκριζέλ! Πόλη, πρόσεχε! Επιτέλους! Αν πέσει το roller coaster, ολόκληρο το Luna Park θα καταστραφεί! Πάμε λοιπόν! Κορίτσια, κρατηθείτε! Όχι! Σάνι, κράτα το όπλο zipline! Πόλη, έρχεται το roller coaster. Πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα! Πόλη, εξαιρετικό! Η έντονη δύναμη αυτού του φράουλο-ζελεδένιου πράγματος ήταν αρκετή για να ασφαλίσει τη βίδα. Και τώρα, ώρα να πάμε σπίτι, παρακαλώ. Τα μαλλιά μου δεν αντέχουν άλλες αναταράξεις. Τελείωσε! Όχι, θα ξαναπάμε! Στάσου! Τι! Ήταν φοβερή απάτη! Έκλεισαν τον Whopper Whirler γιατί προφανώς ήταν στερεωμένο σε ένα γλυκό! Α, η Πόλη και τα κορίτσια δεν είπαν τίποτα. Φαίνεται πως πέρασαν υπέροχα. Όταν γύρισαν, ανυπομονούσαν να ξαναπάνε. Εντάξει, κορίτσια. Πήρατε την πογιά. Ελήφθη, over. Ναι.
Ξέρω πως η γιαγιά είπε να προσέχω να μην μικραίνω πράγματα που είναι πολύ μεγάλα, αλλά πρέπει να κάνουμε μεγάλη διαφορά. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα για να μην μας δει κανείς. Έτοιμες? Έτοιμες. Ματίστο! Πάλι χτυπάς το κουδούνι και φεύγεις. Αρκέτα! Πού είσαι, Πόλι Πόκετ? Εντάξει, φύγαμε. Ελπίζω να πιάσει αυτό. Μίνι δύναμη! Με όλη αυτή τη φασαρία, τα μάτια μου δεν βλέπουν καλά. Κρατηθείτε! Quadcopter, κάνε αριστερά! Πολύ μαλακή η στροφή, ναι! Μαλακίσαν σαν την επαντελόνη! Μαλακίσαν τους αγκώνες της γιαγιάς μου! Δεν ήταν εύκολο να φτιάξω αυτό το drone, αλλά το καινούριο μου μηχάνημα δεν πετάει μόνο! Δείτε! Σούπερ τέλεια θήκη για σνακ! Φοβερό! Εξοπλισμός με σύνεργα ομορφιάς! Α, απίθανα φοβερό! Α, έχεις κανένα σύστημα έκτακτης ανάγκης? Γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί μας πας ακριβώς πάνω σε αυτό! Σύμφωνα με το σχέδιο! Α! Σε λίγο που μικρό ξεκινά το ιστορικό. Θα περάσω σαν γλωστή σε βελόνα. Αν περνούσε την γλωστή στη βελόνα, εγώ θα συμφωνούσα. Αλλά αυτή τη φορά δεν μου αρέσει καθόλου. Στα αλήθεια, νόμιζα πως οδηγούσα πολύ καλά. Νόμιζα πως δεν θα έπεφτα αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά? Εννοείς πως έχεις πέσει και πριν? Μόνο 128 φορές. Αλλά ξέρεις τι λένε? Βγες όσο έχεις όλα σου τα άκρα. Όχι, η 121η φορά είναι τυχερή. Εσύ τι τύβησες? Λάιλα, δεν είναι η Σάνι? Δες! Τόσο γλυκός που δεν θα έβγαζα σέλφι μαζί του, γιατί θα ήταν πιο γλυκός από μένα. Είναι τόσο γλυκός που θέλω να τον αγκαλιάσω. Όχι, Πόλι. Το πουλάκι είναι γλυκό, αλλά είναι ένα άγριο ζώο. Δεν φαίνεται άγριος. Αν δεν με πιστεύετε, να το ψάξουμε. Λέξεις κλειδιά πουλί Λίτλτον σούπερ γλυκό. Είναι ένας φουντωτός κορυδαλός. Βλέπετε, ζουνε μόνο στη φύση και όπως όλα τα άγρια πουλιά δεν πρέπει να τα ακουμπάμε. Σωστά, αλλά κι αν με ακουμπά αυτός? Το ξέρω, ναι, με αγαπάει και εγώ σε αγαπώ. Πάντα ήθελα ένα μικρό πουλάκι, νομίζω πως θα τον κρατήσω. Στάσου, οι κανόνες είναι κανόνες. Όσο γλυκός κι αν είναι, πρέπει να το αφήσουμε ήσυχο. Εντάξει, μάλλον. Θα μου λείψεις, μικρό πουλάκι. Πόλι, δες! Μήπως με μιμήσαι? Σε μιμείτε!
Θέλει να γίνει σαν και εσένα. Ονομάζεται αποτύπωση. Νομίζει πως πρέπει να είστε μαζί. Κι εγώ νομίζω πως πρέπει να είμαστε μαζί. Ο Σάνι, σε παρακαλώ, μπορώ να το κρατήσω. Αποφάσισε γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγουμε από εδώ. Τώρα. Κάπτεν Κόλι Ουάμπλς, πήγαινε σπίτι. Αμέσως τώρα. Και πάλι μεγάλη. Γεια σας, κύριε Κουίντνανκ. Τα μάτια μου μου κάνουν κολπάκια πάλι. Καπτέν Κόλι Ουάμπλς, πήγαινε σπίτι και σταμάτα να κυνηγάς το πουλί. Εντάξει, μπορείς να τον κρατήσεις. Καλώς ήρθες σπίτι, μικρό πουλάκι. Θα θες να κάνεις ένα μπάνιο να χαλαρώσεις, Το βρήκα. Ώρα για σπα. Ακριβώς. Έτοιμες? Μίνι δύναμη! Wow. Τα καλά πράγματα βγαίνουν και σε μικρό μέγεθος. Λοιπόν, Σάνι, καμιά πληροφορία για το τι θεραπείες αρέσουν στους κορυδαλούς? Τίποτα επίσημο, αλλά κάποτε διάβασα ότι εξωγήινα πουλιά έκαναν λέιζερ μασά στον εγκέφαλο και... Είμαι σίγουρη πως αυτό δεν γίνεται. Μάλλον θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Τόση ώρα. Γεια σου, φιλενάδα. Δεν θα πιστέψεις το μίνι μπλουζάκι που βρήκαμε για το μικρό πουλάκι. Ναι. Υπάρχει κάτι που θέλω. Ελάτε, να του δείξουμε τα καινούργια του πράγματα. Περιμένετε, πρέπει να σας πω κάτι. Μικροπουλάκι. Μικροπουλάκι. Έφυγε. Δεν τον βλέπω πουθενά. Μπήκε ο Κάπτεν Κόλι Ουάμπλς εδώ μέσα? Όχι. Κοιμάται στο κρεβάτι μου όλη μέρα. Αν παραβλέψεις το ότι προσπαθεί να μας φάει όποτε είμαστε μικρές, είναι πολύ καλός γάτας. Τότε πού είναι το πουλί μου? Πουλάκι! Όχι! Ηρέμησε λιγάκι, Πόλι. Είναι πουλί. Πετάει. Δεν μπορεί, Λάιλα. Δεν ξέρει πώς να το κάνει. Πρέπει να βρει και έναν τρόπο να ανέβει εκεί πάνω. Έρχομαι, μικρό πουλάκι. Τζίνι, βγάλε τώρα αμέσως τα τραμπολίνα. Όπως επιθυμείς, Πόλι. Μίνι δύναμη! Έλα προς τα εδώ, θα σε πιάσω. Ορίστε, είσαι ασφαλής. Τι κάνεις εκεί? Προσπαθεί να πετάξει μακριά. Αυτό προσπαθούσα να σας πω. Να πετάξει μακριά? Μα του αρέσει εδώ. Δεν έχει δοκιμάσει ακόμα το καινούριο του μπλουζάκι. Έκανα κι άλλη έρευνα. Κάθε χρόνο οι φουντωτοί κορυδαλοί πετάνε στο δάσος Woodgrove για να συναντήσουν όλους τους άλλους κορυδαλούς. Όταν είναι όλοι μαζί, μεταναστεύουν στον νότο. Υπάρχει και ζωντανή εικόνα από το δάσος Woodgrove. Όλα τα πουλιά είναι εκεί. Θα φύγουν σύντομα. Σάνι, έλα τώρα. Σου φαίνεται πως αυτό το πουλί θέλει να πετάξει μακριά μου? Καλά, όχι. Αλλά είναι το ένστικτό του να πετάει. Τότε μπορεί να το κάνει ακριβώς εδώ στο Littleton. Θα τον μάθουμε εμείς. Εντάξει, όλα έτοιμα. Είσαι έτοιμος? Τα φτερά είναι στη θέση τους. Και όλα τα φτερά είναι πιο όμορφα και από φτερά παγωνιού. Τότε ας πετάξουμε. Όχι, όχι. Το δελτίο καιρού για μαλλιά λέει πως έρχεται μια μεγάλη καταιγίδα. Τι θα κάνουμε? Να του μάθουμε γρήγορα. Ήθελα να πω τι θα κάνουμε με τα μαλλιά μου. Ίσως πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο ή την επόμενη μέρα ή ποτέ.
Πρώτα η ασφάλεια, ναι. Το πουλί θέλει να πετάξει σήμερα, οπότε θα πετάξουμε σήμερα. Η 130η φορά είναι η τυχερή, σωστά? Θα πάει τέλεια! Και με το 3 θα πετάξεις μόνος σου! Έτοιμος? 1, 2, 3! Πού πας? Πάει νότια. Εκεί που πάνε και οι άλλοι κορυδαλοί. Αποκλείεται. Απλά χάθηκε. Μικρό πουλάκι, αν θες να μείνεις με μένα την πόλη, τον πιο αγαπημένο σου άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, πέτα προς τα δω. Βλέπεις, το ήξερα πως θέλει να μείνει μαζί μου. Ας κάνουμε μια βόλτα και θα τον πάμε σπίτι. Αλλά να θυμάσαι πως το site έγραφε ότι το σπίτι του πρέπει να είναι το δάσος Woodgrove. Γιατί? Δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Το σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Και η καρδιά του μικρού πουλιού είναι μαζί μου. Τώρα ας πετάξουμε. Γκουέν, έκανες ό,τι σου ζήτησα. Ξέρεις πως έρχεται η καταιγίδα. Ναι, Τζίτζι, ξέρω πως έρχεται η καταιγίδα. Θα φέρω μέσα τα φλαμίγκο αμέσως τώρα. Ένα μικρό πουλάκι. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Σε έπιασα καινούριο αγαπημένο μου ζωάκι. Όχι. Είσαι σίγουρη πως μπορείς να το προσγειώσεις? Κρατηθείτε γερά! Και πάλι μεγάλη! Είστε καλά? Πνευματικά μπορεί να μην συνέλθω ποτέ, αλλά σωματικά είμαι καλά. Κι εγώ νομίζω. Για να δω. Το ατιμέλητο look μου πάει! Ναι, είμαι τέλεια. Το drone μου είναι εντάξει, αλλά καλύτερα να το βάλω στο σακίδιό μου. Μείνει δύναμη! Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανέβουμε εκεί και να σώσουμε το πουλί. Δεν το πιστεύω πως κόλλησες το ρετήριο της Γκριζέλ. Φαντάζεσαι το ντεκόρ. Θα τον βγάλουμε έξω. Σίγουρη πως αυτή είναι καλή ιδέα, Πόλη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να σώσουμε το μικρό πουλάκι. Wow. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Λιοντάρια, τίγρης και... Νάνι. Παπα. Απίστευτο. Ακόμα και οι κούκλες τις θέλουν αλλαγή look. Φαντάσου να είχε το μενταγιόν σου. Όλες αυτές οι μινιατούρες θα ήταν αληθινοί άνθρωποι. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα πάρει το μενταγιόν μου και δεν θα πάρει το πουλί μου. Α, το πουλί μου! Δεν βλέπω τις δυο γκράντε. Πάμε! Θα σε βγάλουμε από εδώ. Μην ανησυχείς. Κι εγώ σε αγαπώ, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Έχω τα φλαμίγκο, Τζίτζι.
Αυτή η μινιατούρα μοιάζει με το καινούριο μου πουλάκι. Α, και αυτή εδώ μοιάζει με... η Τζίτζι πρέπει να αγόρασε μια φιγούρα πολυπόκετ για τη συλλογή της. Α, είναι το καινούριο μου πουλάκι! Και η πολυπόκετ προσπαθεί να το κλέψει! Ω, τρέξτε! Όχι, 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 όχι! Γκουέν, περίμενε! Όχι, μην η πολυπόκετ, εσύ περίμενε! Περίμενε μέχρι να βρω την Τζίτζι και να της πω πως σε έπιασα! Μάντεψε ποιος θα φάει δεύτερη μερίδα γλυκό απόψε. Τζίτζι! Γκουέν! Γκουέν! Ειλικρινά, αν η Γκριζέλ είναι να διακοσμεί με πουλιά, πρέπει τουλάχιστον να βάλει μερικά που να έχουν λίγο χρώμα. Να βάζει κανένα παπαγάλο που και που. Αλλά πρέπει να παραδεχτείς πως η ομοιότητα με τα πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή. Πάντα υπάρχει τρόπος. Εμείς πρέπει να τον βρούμε. Α, το βρήκα. Γίνα μεγάλη. Καλή σκέψη, Σάνι. Και πάλι μεγάλη. Ω, πόπο. Γίνε μικρή. Μείνε δύναμη. Μείνε δύναμη. Μάλλον το να γίνεσαι μεγάλη δεν είναι πάντα η λύση. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι η Γκριζέλ να έχει μία μηχανή του χρόνου στη συλλογή της για να πάμε πίσω και να το κάνουμε ξανά αυτό. Η συλλογή της. Το βρήκα. Οπα, θα χρησιμοποιήσουμε το ψαλίδι για να κόψουμε τα κάγκελα. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Ελάτε, πάμε να φύγουμε από εδώ. Και πάλι μεγάλο, quadcopter. Γρήγορα! Ελπίζω να είναι κάτι σημαντικό. Είμαι απασχολημένη, φτιάχνω σημαντικά πράγματα. Έπιασα την πόλη Pocket. Λοιπόν, πού είναι? Μα ήταν ακριβώς εδώ. Σάνι, πάω στο δάσος Woodgrove. Μα νόμιζα πως ήθελες να τον κρατήσεις. Ήθελα, αλλά μετά παγιδευτήκαμε σε αυτό το κλουβί. Οι μήνυοι άνθρωποι δεν ανήκουν σε κλουβιά πουλιών και τα άγρια πουλιά δεν ανήκουν στην κρεβατοκάμαρά μου. Πρέπει να είσαι με την οικογένειά σου. Δάσος Woodgrove, ερχόμαστε! Καλό είναι αυτό. Η Γκριζέλ! Θα σε πιάσω, Πολυπόκετ! Και το απέσιο μικρό σκολικοφάγο πουλί σου! Μανούβρες αποφυγής, πάτα το! Αμέσως! Μας ακολουθεί! Τότε θα κρυφτούμε. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά όχι να κρυφτείτε. Κάπου κρύβονται. Α, αυτά τα σύννεφα είναι τόσο πυκνά. Μα τα σατινένια παντελόνια μου την ξεφορτωθήκαμε. Μην είσαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Δεν θα γλιτώσεις από μένα, πόλη πόδια. Θέλω αυτό το μεταγιόν. Δεν τα παρατάει. Τι θα κάνουμε? Α, έχω μια ιδέα. Πάμε πιο σιγά. Γιατί πάμε πιο σιγά?
πιο σιγά. Είναι μέρος του σχεδίου. Κάνεις δύναμη, Πολύ Πόκετ, αλλά εγώ τώρα ζεστάθηκα. Πολύ, μα τι κάνεις? Δεν μπορούμε να περάσουμε από αυτή την τρύπα με αυτόν τον αέρα, θα διαλυθούμε. Έχει δίκιο. Στατιστικά μιλώντας, είναι μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουμε να σπρίξει τον ντόνατ. Θα πρέπει να το ρισκάρουμε, Σάνι. Ώρα να περάσουμε την κλωστή από τη βελόνα. Δεν μπορείς να το σκάσεις από μένα τώρα. Είμαι πολύ κοντά. Γρήγορα, κόλλησα στην τρύπα του ντόνατ πάλι. Πότε τα θες τα ντόνατ? Γουέν! Τα καταφέραμε! Πάμε στο δάσος Woodgrove. Τα βλέπω! Βλέπω τα πουλιά! Κι εγώ τα βλέπω! Ναι, φουντωτή κορυδαλή. Η οικογένειά του πρέπει να είναι κάπου εδώ. Η μαμά σου, ο μπαμπάς σου και όλα σου τα αδερφάκια. Είναι στα αλήθεια αυτή. Θα προσγειωθούμε στο πλησιέστερο κλαδί και... Όχι, τα πουλιά αρχίζουν το ταξίδι τους στα νότια νησιά. Πρέπει να πετάξεις δίπλα τους. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Πιστεύω σε σένα. Και πρέπει και εσύ να πιστέψεις σε σένα. Και μην ανησυχείς. Θα βοηθήσω. Θα σε πάμε κατευθείαν σε αυτούς, εντάξει? Και εμένα θα μου λείψεις. Αλλά ξέρω πως θα είσαι ευτυχισμένος. Ανοίγεις με την οικογένειά σου. Έτοιμος? Πάμε! Κάνε αυτό που κάνουμε, μικρό πουλάκι. Πέτα! Πέτα! Ελάτε, παιδιά, πετάξτε! Πέτα! 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 Μια μηχανή popcorn σε υποβρύχιο. Τα υποβρύχια snack θα γίνουν μεγάλη μόδα. Αυτό το υποβρύχιο είναι καλύτερο από εκείνο που είχαν τα White Girls στο επεισόδιο που πήγαν σε έναν εξωγήινο υδάτινο κόσμο. Ευχαριστώ, Σάνι. Φύγαμε! Βρήκαμε το θησαυρό! Γεια σας, Ρουμπίνια! Πόλη, ώρα να φύγουμε. Συναγερμός γονέα. Ο μπαμπάς σου. Πόλη, είσαι μέσα? Συναγερμός! Σε λίγο το μικρό ξεκινά το ιστορικό. Με τα γιόνι πολύ βρήκε και σε χωρίζει σαν το. Πόλη, ποτέ έλα, είσαι μία τρέλα. Να μην αλλίζεις σε ό,τι φανταστείς. Είσαι τρέλα, πολύ ποτέ κι όλα τα. Πόλη, ώρα να πάμε στην παραλία. Wow. Τι κάνεις? Καθαρίζω το ενιδρίο. Θα φύγουμε σε 2 λεπτά. Να θυμάσαι, δεν μπορούμε να αργήσουμε γιατί... Είναι η επέτειος γάμου σας με τη μαμά και ξέρω πως τα πάντα πρέπει να είναι... Τέλεια!
παραλίγο. Συγγνώμη, παιδιά. Α, ο ετήσιος εορτασμός της επετείου στην παραλία. Ω, αυτό είναι πιο γλυκό και από κουμπί πάνω σε κουμπί. Πριν πας στους δικούς σου, τι λες για ένα και πάλι μεγάλη για τη Λάιλα και τη Σάνι. Ή μήπως καλύτερα να ερχόσασταν μαζί. Έχουμε ένα υποβρύχιο να δοκιμάσουμε, θάλασσες να διασχίσουμε και άγκυρες να ρίξουμε. Παραλία! Ναι! Τι λες για αυτό το μέρος? Μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Αυτή η γέφυρα είναι χάλια. Κάντε τη λίγο καλύτερη. Πολύ γλάρι. Και ξέρετε τι λένε για τους γλάρους? Ότι ξέρουν να διαλέγουν το τέλειο μέρος. Όχι, πως είναι τα ποντίκια της θάλασσας. Εκεί πέρα, γρήγορα. Είσαι σίγουρη πως δεν πειράζει που ήρθαμε κι εμείς, Λάιλα? Μα φυσικά, Σάνι. Η πόλη μας θέλει εδώ και η παραλία με θέλει εδώ. Όλα καλά. Εξάλλου, το αεράκι του ωκεανού κάνει τα μαλλιά μου τέλεια. Hey, παιδιά, αυτό είναι το μέρος. Είναι το ίδιο μέρος που έκανα πρόταση γάμου στη μαμά σας. Αυτό θα είναι τέλειο. Ωραία. Τώρα που είμαστε εδώ, θα πάω στο νερό για να... Δεν θες να δεις το σούπερ τέλειο έξτρα special δώρο που θα κάνω στη μαμά και θα την τρελάνει? Φυσικά. Παιδιά, αυτές οι πέτρες αντιπροσωπεύουν την οικογένειά μας. Μία για τον Πίρς, μία για την πόλη και μία για τον Πάξτον. Μα τι φοβερή ιστορία αγάπης. Σταμάτα, Πίρς. Στη μαμά θα αρέσει πολύ. Τώρα θα πάω να γλυμπήσω. Και εγώ λέω να ρίξω έναν υπνάκο. Σας είπα πως σήμερα πρέπει όλα να είναι τέλεια. Όπως είπατε. Hey, μα τι. Hey, φύγετε. Πάτε τι θα κάνετε σας από εδώ. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Ναι, σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μας, Γκουέν. Επιτέλους θα φάμε όλο το Big Booba Burger του Big Booba και θα βάλουμε τη φωτογραφία μας στον τοίχο. Όχι, θα πάρουμε το μενταγιόν της Πολυπόκια. Η παραλία είναι λίγο πιο βρώμικη από ό,τι θυμάμαι. Έρχομαι αμέσως. Πάω να κολυμπήσω. Περίμενε. Η μαμά σου είναι λακωνικό. Μπορεί να μυρίσει μια έκπληξη από χιλιόμετρα. Αν έχω το δαχτυλίδι πάνω μου, θα το καταλάβει. Λοιπόν, θέλω επισήμως εσύ να κρατάς το δαχτυλίδι. Να κρατάω το δαχτυλίδι? Αυτό ακούγεται πολύ επίσημο. Μπορώ να το κάνω. Εδώ το είχα. Πού πήγε? Ίσως μου έπεσε. Αλλά πού? Για το όνομα της αγάπης! Μπαμπά, θα ψάξω όπου περάσαμε. Τέλεια ιδέα, Πόλη. Και εγώ πάω για ύπνο. Κοιμάμουν τόσο τέλεια πριν. Πίρς, ψάξε τις τσάντες. Πρέπει να το βρούμε πριν η μαμά σου έρθει εδώ, γιατί όλα πρέπει να είναι τέλεια. Χρειαζόμαστε καλύτερο εξαρίσμο εδώ μέσα. Το άρωμα της Λάιλα έχει βρωμίσει όλο το σακίδιο. Καλά, έπρεπε να μυρίζω ωραία για την υποβρύχια περιπέτεια. Συγγνώμη, θα πάμε στο υποβρύχιο, αλλά πρέπει πρώτα να βρούμε το δαχτυλίδι. Και πάλι μεγάλες, Λάιλα και Σάνι. Μόλις βρούμε το δαχτυλίδι, θα δοκιμάσουμε το υποβρύχιο. Θα βοηθήσουμε. Επίσης, θα μπορέσω να βάλω τις καινούργιες αγιονάρες μου, Κλόε Παρμεζάνο. Άσε κάτω το παπούτσι σου, Σιρόλ. Δείτε, το καβούρι πήρε το δαχτυλίδι. Δεν θέλω να πλησιάζω σε φωλιές καβουριών. Μια που μιλάμε για δεν, δεν προτείνω καθόλου την ταινία «Η νύχτα της Δαγκάνας». Την έχω δει και έτσι είμαι πολύ διστακτική με αυτή την ιδέα. Εξάλλου, το άνοιγμα είναι πολύ μικρό. Ω, σωστά, το μενταγιόν που μας μικραίνει. Μείνει δύναμη! Ελάτε! Γκουέν! Hey, παιδιά! Εδώ είστε! Ήρθε νωρίς! Θα της αποσπάσω την προσοχή! Συνέχισε να ψάχνεις! Να θυμάσαι! Ηλιοβασίλεμα! Γλυκιά μου! Αγάπη μου! Λάτρια μου! Γεια σου, γλυκέ μου! Είναι όλα εντάξει? Έχεις λίγη... Αυτό! Ξέρεις, λατρεύω την άμμο στο πρόσωπό μου και στα μάτια μου.
Με κάνει να νιώθω νέος. Έλα, θέλω να σου δείξω κάτι. Από εκεί! Έλα, Σάνι. Τι νομίζεις πως θα κάνουν τα μικρά καβούρια? Θα σου επιτεθούν? Είναι σαν όνειρο! Αυτή η σπηλιά μόλις αναβαθμίστηκε σε πολύ hot. Αυτό θα πει υπόγεια επιχείρηση. Τα καβούρια κλέβουν πράγματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Μάλλον πρέπει να πηδήξουμε μέσα. Αν είναι να πάω πιο κοντά στα μαργαριτάρια... Τέλεια! Λάιλα, συγκεντρώσου. Πρέπει να βρούμε το δαχτυλίδι. Σωστά, το δαχτυλίδι. Σάνι, έχει φύγει όλο το αίμα από το πρόσωπό σου. Ναι, δεν σου πάει. Παιδιά! Είμαι καλά. Όταν έλεγες όνειρο, εννοούσες εφιάλτη. Περίμενε, Σάνι. Έρχομαι αμέσως. Hey, μικρούλη. Το δαχτυλίδι πρέπει να είναι κάπου εδώ. Κάνε πίσω, κλέφτη! Έλα, Λάιλα! Δεν μπορώ να τους καθυστερήσω για πολύ! Στάσου! Νομίζω πως το είδα! Εκεί πέρα! Δείτε τη μεγάλη πέτρα! Μπράβο, κύριε Πόκετ! Έλα! Φύγαμε! Σχεδόν βγήκαμε! Μαλί! Μαλί! Γκριζέλ Γκράντε! Σε πιάσα, Πόκετ. Σταμάτα! Άφησέ με! Hey, Gigi! Πήρα τηγανιτές πατάτες, θες μία? Hey, Gwen! Μπορώ κι εγώ να πάρω μία? Ναι, φυσικά. Υπτάμενα ποντίκια! Τα ποντίκια της θάλασσας. Πόλη, η Γλάρι! Το έχω αυτό. Το μεταγιόν! Μπράβο, Γκλάρε! Τέλεια διάσωση! Ευχαριστώ, φίλε. Έχει σίγουρα μεγαλύτερη κατανόηση από αυτά τα καβούρια. Πάρε αυτήν, Πολυπόκια! Δεν βλέπω! Όχι, το δαχτυλίδι! Υπάρχει κάτι που θέλεις να μου δείξεις? Ναι. Για δες αυτό. Είναι φοβερό, δεν είναι? Ναι. Είναι το ίδιο με τα τρία τελευταία κάστρα που είδαμε. Ευχαριστώ, φίλε Γλάρε. Πρέπει να μπούμε μέσα στο κάστρο και να πάρουμε το δαχτυλίδι. Πόλη, συναγερμός γονιών. Συναγερμός Γκράντε. Γρήγορα, ακολουθήστε με. Μου αρέσει έτσι όπως το έχουν διακοσμήσει. Η άμμος είναι της μόδας τώρα. Ωραία! Αλλά έχουν ανακατέψει λεπτομέρειες του 16ου αιώνα με την αρχιτεκτονική του 17ου. Αν ήμουν δαχτυλίδι που έπεφτε από τον ουρανό και έπεφτε σε αυτό το κάστρο, πού θα ήμουν? Πού? Πόλη! Το δαχτυλίδι! Κόλλησε! Τώρα δεν μπορώ να σας κρατάω για πάντα! Το ακούσατε αυτό? Είναι σαν συντριβάνι ή ριάκι ή... Ήρθα! Το πήρα! Την έπιασα, Τζίτζι! Την έπιασα! Όχι! Το έργο μου! Πιάστε γρήγορα αυτή τη γυναίκα! Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Πηδήξτε!
Ίσως πρέπει να πούμε στον μπαμπά σου πως χάθηκε. Στάσου, έχω μια ιδέα. Σε παρακαλώ, πες μου πως το βρήκες. Τα χέρια μου είναι τόσο κουρασμένα και τα δάχτυλα μου μάτωσαν από το σκάψιμο. Καλά. Τέλος πάντων, θα γυρίσω σύντομα. Με το δαχτυλίδι. Τώρα για δες αυτό εδώ, ε. Τουαλέτες. Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά δεν μοιάζουν λίγο με το Stonehenge. Στάσου, δες αυτά εδώ, σαν τα νησιά του Πάσχα, δεν είναι? Αυτό ήθελες να μου δείξεις? Ναι, όχι, αλλά... Εντόπισε ισχυρά ρεύματα επίπεδου 8. Τα αντίθετα ρεύματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις. Κρατηθείτε γερά! Πολύ! Τα ρεύματα είναι επικίνδυνα! Περάσαμε! Σαν να οδηγείς ποδήλατο. Μόνο που το ποδήλατο είναι κάτω από το νερό και είναι υποβρύχιο. Πώς θα βρούμε ένα μικρό δαχτυλίδι σε έναν τεράστιο ωκεανό? Θα χρησιμοποιήσω την Τζίνι για να βάλει το ραντάρ και να σκανάρει για το δαχτυλίδι. Σωστά. Και όσο το κάνεις αυτό, να μας βάλει η Τζίνι ένα ηρεμιστικό νανούρισμα. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρομακτικός ωκεανός. Διάμετρος περίπου 2,5 εκατοστά, μεταλλικό με πολύτιμους λίθους. Βρήκε κάτι! Εκεί πέρα! Δεν είναι αυτό! Εκεί πέρα! Έχει πολλά σκουπίδια εδώ κάτω! Δεν θα το βρούμε ποτέ! Πολύ! Το ρεύμα επιστρέφει! Επίπεδο 10! Πού κρατηθείτε! Το ρεύμα είναι πολύ δυνατό! Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω! Αυτό είναι! Να μην αντιστεκόμαστε, να ακολουθήσουμε το ρεύμα! Να μας πάει κατευθείαν στο δαχτυλίδι! Μερικές φορές πρέπει να ακολουθείς τη μόδα, φιλενάδα! Ελπίζω να έχεις δίκιο, Σάνι! Πρέπει να ρίξεις μία ματιά σε αυτό. Περίμενε. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Πολύ. Το πήρα. Τι συμβαίνει? Μπαρακούντα! Μπαρακούντα. Μπαρακούντα. Α, ο Μπαρικούντα. Στάσου, ο τύπος που κάθεται απέναντι μας στην καφετέρια. Μπαρακούντα! Το δαχτυλίδι! Ναι! Ναι! Το θέλεις! Έλα να το πάρεις! Όχι, 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 όχι! Ω! Πού έφτανε το μόνο! Κορίτσια, προσδεθείτε! Σκόνη μου, μπαρακούντα! Oh. Η απέσια γκριζέλ πήρε το δαχτυλίδι. Ίσως πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και να πάμε στη στεριά, όπου η απειλή των μπαρακούντα είναι πολύ πιο μικρή. Δεν θα τα παρατήσουμε τόσο εύκολα. Αυτό το δαχτυλίδι σημαίνει τόσα για τον μπαμπά μου. Του είπα πως θα είμαι η επίσημη φύλακας του δαχτυλιδιού και πως θα το προσέχω. Το δαχτυλίδι είναι δικό μου! Στάσου, νόμιζα πως κυνηγούσαμε το μεταγιόν της πόλης. Η πόλη κυνηγάει το δαχτυλίδι. Τώρα που το έχουμε, αυτή η απέσια θα έρθει σε μας. Κατάλαβες? Ε...
έτοιμες? Ναι! Πότε! Η πόλη δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στο γυαλιστερό μας δόλωμα. Το μενταγιόν θα γίνει δικό μου. Μετά θα φάμε κι άλλες πατάτες, σωστά? Το βλέπω. Πάω προς τα εκεί. Γεια σου, πόλη. Βρήκα την πόλη. Θα την πιάσω εγώ. Πάρε το δαχτυλίδι. Μην αφήσεις τις άλλες να το πάρουν. Δώσε μου το μενταγιόν, γιατί αλλιώς θα σε ρίξω στη θάλασσα. Δώσε μου το popcorn, Σάνι. Πώς μπορείτε να τρώτε μια τέτοια στιγμή? Δεν είπα στη Σάνι να το φέρει εδώ για να φάμε. Και πάλι μεγάλο popcorn! Θα συμπάει το αυτί μου. Νομίζω πως με συμπαθεί. Ελάτε γρήγορα! Φύγετε από πάνω μου, πέσει η ποντίκια της θάλασσας! Πήραμε το δαχτυλίδι και τα μαλλιά μου είναι ακόμα τέλεια. Αυτό θα πει μεγάλη νίκη. Όχι ακόμα, Λάιλα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην ακτή. Πάμε, λοιπόν! Η βόλτα στην παράλια είναι τέλεια. Έτσι δεν είναι, γλυκιά μου? Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα ήταν ωραία. Χρησιμοποιώ το διαγνωστικό σύστημα της Τζίνι για να σκανάρω το πλοίο. Πρέπει να φτιάξουμε το υποβρύχιο και να πάμε το δαχτυλίδι στον μπαμπά. Ίσως πρέπει να γίνουμε μεγάλες και να κολυμπήσουμε πίσω. Ο ωκεανός είναι πολύ άγριος και είμαστε μακριά από την ακτή. Το να φτιάξουμε το υποβρύχιο είναι η ευκαιρία μας. Καταστροφική ζημιά στον εξωτερικό δακτύλιο σύζευξης. Έπεσε η προπέλα. Φαίνεται πως η βίδα που την κρατούσε στη θέση της έσπασε. Τι μπορούμε να βάλουμε για να φτιάξουμε ένα σπασμένο δακτύλιο? Δακτύλιος. Δακτύλιος. Ένα δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι. Μάλιστα, εξέτασα και έχει την τέλεια διάμετρο. Ευχαριστώ, Σάνι. Λάιλα, έφερες τις στολές κατάδυσης. Έτοιμες και λαμπερές. Φύγαμε, κορίτσι μου. Περπατάω όλη μέρα και τώρα μου έκλεισες τα μάτια. Νόμιζα πως ήθελες να μου δείξεις κάτι. Γλυκέ μου, έχω πολλή δουλειά στο σπίτι για να χαζεύω όλη μέρα. Απλά ήθελα αυτή η μέρα να είναι τέλεια. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Ήθελα αυτή η μέρα να είναι τέλεια. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου. Wow. Είναι απίστευτο. Το ίδιο μέρος που αραβωνιαστήκαμε, αλλά πολύ